Άρα επειδή ήδη είναι ο κύριο Ζουράρη και στην κοινωνία, πάμε στον κύριο, Ζουράρη ξανά. Κύριε Ζουράρη, καλημέρα. Μας ακούτε τώρα? Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Μας ακούτε τώρα, φανταζόμαστε. Ακούω, ναι, ακούω. Καλά. Ωραία. Ναι. Τώρα, καταλαβαίνω το εξής. Ότι εσείς δεν ψηφίσατε την κυρία Σακελαροπούλου, όχι γιατί διαφωνείτε με την κυρία Σακελαροπούλου, αλλά γιατί έχετε προσωπικό βαρύ ζήτημα τιμής με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι έτσι? Ακριβώς. Όπως ακριβώς το αναφέρω στο ανακοινωθέν μου. Mm-hmm. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θεωρείται ότι σε ποθύστερο χρόνο σας είχε προσβάλει προσωπικά την τιμή και την υπόλοιψή σας. Ακριβώς, ναι, ναι. Άρα και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε κάθε άλλη πρόταση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ανεξάρτητα με τη στάση του κόμματός σας του ΣΥΡΙΖΑ, θα διαφωνείτε? Δεν λειτουργεί το σταθερό. Δεν έχει το... Όχι, λειτουργεί. Λειτουργεί. Αν σας ακούμε και μας μιλάτε, λειτουργεί. Ναι. Ναι, ναι. Λειτουργεί. Άρα, κύριε Ζουράρη, και σε αυτή την περίπτωση, να επαναλάβω το ερώτημά μου, και με οποιαδήποτε άλλη πρόταση, εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα διαφωνείτε ανεξάρτητα από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ? Αν διαβάσετε το ανακοινωθέν μου, ναι, γράφω ότι εάν δεν μου ζητήσει συγγνώμη, ακόμη και εμένα να επρότεινε, δεν θα δεχόμουν εγώ να με ψηφίσω. Γιατί σας είχε χαρακτηρίσει βουλευτή σε τιμή ευκαιρίας. Ακριβώς. Για τη συνεργασία σας με το ΣΥΡΙΖΑ. Τρεχαγύρευε για οτιδήποτε. Δεν το, ναι, βλέπετε δηλαδή ως μια πολιτική, έτσι, τοποθέτηση, έναν χαρακτηρισμό στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης? Αστιγόμαστε. Mm-hmm. Ξαφνικά, με το παρελθόν που έχω, με την παρουσία που έχω επί 70 χρόνια στην πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας, με αυτό που έχω κάνει για τον ελληνικό πολιτισμό, μπορεί να έρθει ο οποιοδήποτε και να τολμήσει να μου πει ότι είμαι σε μισοτιμής, δηλαδή εξαγοράζομαι σε στοιχειώδη ελληνικά? Αυτό εννοούσε? Θεωρείτε ότι ο υπαινιγμός αφορούσε σε χρηματισμό ή σε χαμηλό αξιακό κώδικα, να το πω έτσι? Θεωρώ, αγαπητέ μου, το είπες πολύ καλά, θεωρώ ότι είναι προσβολή κατά της τιμής. Mm-hmm. Υπάρχει μάλιστα και στο βουλευτής σε τιμή ευκαιρίας, υπάρχει και η λέξη τιμή, έτσι δεν είναι? Ναι, 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 ναι. Βέβαια, δηλαδή, η τιμή έχει διτή, έτσι, υπόσταση εδώ, ενδεχομένως κάποιος να πει. Συγγνώμη. Λέω ότι η λέξη τιμή εδώ μπορεί να έχει διτή υπόσταση. Θα μπορούσε να είναι κάποιος... και ηθικό το θέμα. Γι' αυτό σας λέει τώρα η Κουτοκόη, μήπως αφορούσε σε μια πολιτική τοποθέτηση στο πλαίσιο της σφοδρής κομματικής αντιπαράθεσης. Ακούστε, στα τρέχοντα ελληνικά, σε ελληνικής γλώσσας, σε τιμή ευκαιρίας σημαίνει ακριβώς τις εκπτώσεις, δηλαδή ακριβώς ότι εξαγοράζουμε και μάλιστα φτηνότερα. Δηλαδή μου έκανε και την προσβλητική παρατήρηση ότι δεν είμαι και ακριβώς. Mm-hmm. Άρα, κύριε Ζουράρη, εσείς θα δεχόσασταν μια οποιαδήποτε κριτική από έναν πολιτικό σας αντίπαλο, αλλά σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο, που είναι θέμα ηθικό. Φύγει την... Στην περίπτωση αυτή, η μόνη δυνατότητα να στηριχθεί αυτή η φράση, εις βάρος ή ουδήποτε, θα ήταν να υπάρχει αρχή αποδείξεως αυτού του πράγματος. Έχω μία απορία. Θα ρωτήσω τον κύριο Ρωμανό, που είναι ο διευθύνης του Γραφείου Τύπου, γιατί δεν ζητάει συγγνώμη η Νέα Δημοκρατία για μία τέτοια βαριά έκφραση, για ένα τέτοιο βαρύ χαρακτηρισμό, στον οποίο εύλογα κάποιος επιμένει να αντιδρά και να λέει: εγώ θέλω να μου ζητήσετε συγγνώμη γιατί με έχετε προσβάλει βάναυσα. Όμως, ναι, η απορία μου είναι η εξής. Η κυρία Γεροβασίλη, που ήταν εδώ εχθές, δεν επικαλέστηκε το προσωπικό σας ζήτημα, το οποίο αφορά στην τιμή και την υπόλοιψή σας, όπως εσείς λέτε, αλλά είπε ότι έχει να κάνει με το ισχύο σας. Δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα? Και ότι μάλιστα, να συμπληρώσω, ότι είχατε ενημερώσει το κόμμα σας ότι δεν θα είστε για αυτό το λόγο, μας είπε η κυρία Γεροβασίλη. Είχα μιλήσει τρεις μέρες νωρίτερα, είχα ειδοποιήσει την κυρία Γεροβασίλη, και είχα στείλει και μια επιστολή στον Αλέξη. Ναι. Επομένως, αυτό τώρα, εάν έγινε, διότι εγώ δεν είμαι, εγώ όταν μίλησα με τον Τασούλα, ναι, γιατί δεν τον πήρα εγώ, διότι έχω και πολύ καλές σχέσεις με τον πρόεδρο, ναι,
μου είπε ότι δεν είχε προλάβει. Όταν, μάλλον, όταν το ανέφερε η κυρία Γεροβασίλη, ήταν ήδη, με είχε ήδη ψάξει, κάπως έτσι. Μπορεί να έγινε μια καθυστέρηση στην συνεννόηση μεταξύ των δύο. Τώρα, ένα λεπτό, κύριε Ζουράρη, κύριε Ρωμανέ. Ο κύριος Ζουράρης απαιτεί να του διατυπώσει η Νέα Δημοκρατία μία συγγνώμη. Διότι το να λέτε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ότι είναι βουλευτής σε τιμή ευκαιρίας, προφανώς τον προσβάλλετε αν δεν, και τον συκοφαντείτε αν δεν προσκοπήσετε κάποιο σχετικό αποδεικτικό, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε το πώς ο κύριος Ζουράρης μεταπήδησε από τους ΑΝΕΛ μαζί με άλλους 5 βουλευτές όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αρχίσει πια τη μεγάλη κατηφόρα, ναι. Με τρόπο ο οποίος ήταν πρωτόγνωρος στα χρονικά, τα πολιτικά και τα βουλευτικά, ναι. Με ένα τρόπο εντελώς αντιθεσμικό και με μία ακόμα κολοτούμπα και στα εθνικά θέματα, θυμίζω το μακεδονικό. Άρα, αν κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, νομίζω είναι οι βουλευτές αυτοί, οι οποίοι σε ένα πολιτικό σύστημα που βρισκόταν στα χειρότερά του, ναι. Του δίνουν μία ακόμα σπροξιά και μία ακόμα κλωτσιά. Αυτό όμως τον καθιστά βουλευτή σε τιμή ευκαιρίας? Είναι ξεκάθαρο. Με τον βαρύτατο υπενιγμό. Τιμή ευκαιρίας σημαίνει συνδιαλλαγή. Προφανώς και υπάρχει μία συναλλαγή πολιτική ή οικονομική. Αυτό προφανώς δεν μπορεί να το κρίνει κανείς αν δεν έχει αποδείξεις. Αλλά σίγουρα είναι προϊόν συναλλαγής όταν προκαταβολικά συνεχίζεις δήθεν να ανήκεις σε μία κοινοβουλευτική ομάδα, μεταπηδά σε άλλη, αλλά ψηφίζεις κατά βούληση. Κύριε Ζουράρη, αν με επιτρέπετε να απαντήσει ο κύριος Ζουράρης, αν θέλει στον κύριο Ρωμανό. Κύριε Ζουράρη. Στην φράση του συνεργάτη σας υπήρξαν. Όχι, δεν είναι συνεργάτη μας, είναι ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Α, γι' αυτό βεβαίως. Είναι η συνήθις εκφορά του είναι το λάθος. Λοιπόν, πρώτα χρησιμοποίησε το ρήμα με επίδησε. Δεν πήδηξα πουθενά, διότι εγώ η πολιτική συμφωνία με τον ΑΝΕΛ ήταν ότι ήταν η ΑΝΕΛ με την Σπίθα Θεσσαλονίκης, η οποία είναι κόμμα αναγνωρισμένο στον Άριο Πάγο και λέγεται η Πυρίκαυσος Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, εγώ δε ήμουν πάντοτε επομένως επικεφαλής ενός κόμματος με συμφωνία. Όχι μόνον δεν ψήφισα την συμφωνία των προσφών, διότι εγώ δεν ψήφισα τη συμφωνία των προσφών. Mm-hmm. Και απλούστατα όταν διελήθη η κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, δεν υπήρχε πια κοινοβουλευτική ομάδα. Ήμουν ο τελευταίος, μάλιστα, ενώ είχα πολιτική συμφωνία και δεν ήμουν μέλος των ΑΝΕΛ, φυσικά δεν ήμουν μέλος των ΑΝΕΛ, αλλά συνεργαζόμενο κόμμα. Ναι. Τότε όταν διελήθη η κοινοβουλευτική ομάδα, ακριβώς ήμουν ελεύθερος και τι έκανα? Δεν ψήφισα τη συμφωνία. Αλλά πήγατε στο κόμμα. Αλλά στηρίξατε την κυβέρνηση που την έφερε. Αυτό λέμε. Δώσατε χείρα βοηθείας για να παραμείνει στην εξουσία η κυβέρνηση που έφερε τη συμφωνία. Συνεπώς, την καταψήφιση τη οποία είχατε κάνει σημαία. Αυτό λέω τόση ώρα, κύριε Ζουράρη. Τώρα η πυρίκαυστο και όλα αυτά που λέτε είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτά τα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτό είναι. Τι είναι, κύριε Ζουράρη, τώρα. Οι ανοησίες που λέτε εσείς. Διότι σα πληροφορώ το εξής, ότι εγώ επί 5 χρόνια είχα νομοθετήσει ως νομοθέτης και επομένως εάν δεν ψήφιζα την πρόταση εμπιστοσύνης που και να μην την ψήφισα δεν μπορούσε να πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι εγώ ήμουν ένας ενώ οι άλλοι ήταν 7 και επομένως είχε άνετη πλειοψηφία τότε. Εγώ σήμαινε ότι ακύρωνα την νομοθετική μου παρουσία και την υπουργική μου παρουσία επί 5 χρόνια. Mm. Ήταν ένα το στοιχείο της συμφωνίας των προσφών και το άλλο ήταν το νομοθετικό μου έργο. Κύριε Ζουράρη, ευχαριστούμε. Το πάτε αλλού, κύριε Ζουράρη. Και μετά πήγατε και στηρίξατε την κυβέρνηση. Κύριε Ρωμανέ, δεν μιλάω για την κυβέρνηση. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ζουράρη. Σας ευχαριστούμε πολύ.